Κάτι ήταν θα... εσύ που λες επενδύω και επενδύω. Ο εκατομμυριούχος είναι όντως εκατομμυριούχος. Θα μας δείξεις inside YouTube έσοδα. Νομίζω ότι και με τον έναν και με τον άλλο πάντως θα παίζαμε πολύ καλό ξύλο. Το βίντεο που σου έχει δώσει τα περισσότερα λεφτά. Λοιπόν, εάν απαντήσεις αυτή την ερώτηση, ναι. Δίνω ένα 20 ειδικό subscriber που θα βγούμε τώρα στον δρόμο. Αειδιάζομαι όλους γενικά. Είναι, αφού είναι στημένα, πληρωμένα, scam, δεν έχει ρε μπρο. Με ποιον TikToker θα ήθελες οπωσδήποτε να παίξεις πουνιές, αν σου λέγανε ότι πρέπει με έναν να παίξεις πουνιές. Θα μου πεις τι δες τι έκανε. Φέρ' το εδώ, μην το πετάξω, ας τον πάρω, μην το πέτω. Μην, δεν θέλω το, ρε μαλάκα, μην μου γκμάς στο σπίτι, φέρ' το, να είναι δικό του. Τα σάλια δεν θα τα πει. Αλήθεια, πάρει τα σάλια. Επόμενος κάτσε ρε μαλάκα. Επόμενος Επόμενος προς την έχεις πάρει. Σαμποτάζ. Κάνει τώρα σε μένα πάλι. Σε μένα. Πας να κάνεις προσπίση εσύ. Εμένα δεν τράβηκε. Από δρόμο για Θεσσαλονίκη. Μετά από πολλές αναποδιές, μετά από πολύ καιρό, μετά από πολύ καθυστέρηση, καταγραφή με Chris Κόγια, μία μέρα με τον Κόγια. Από τις 7 το πρωί θα ξεκινήσω τα γυρίσματα αύριο, σήμερα Τετάρτη, αύριο μέρα Πέμπτη. Μην ξεχάσεις να κάνεις subscribe, σε παρακαλώ πάρα πολύ. Και like στο βίντεο, follow στο Instagram. Με το 9.000 ευρώ, ένα σχόλιο από καταναλωτή πόσο με αγαπά. Κάναμε τα ψώνια του σούπερ μάρκετ. Donate στο TikTok, γιατί μαζεύουμε και από εκεί λεφτά. Πλήρωσε μου τα τέλη πληροφορία, βάζε μου βενζίνη. Αυτά και μαγείρεψε μου. Μπορεί να πάει άλλο για πες μου. Ποιος θες θα ήθελες να πάει κάπως διαφορετικά. Μπροστά, πώς να πάει. Μπροστά, μπροστά. Σου είμαι 60 και εσύ πας με 80. Σε πάει ευρωπαϊκά. Είσαι τρελό, ρε! Του δίνει 50 ευρώ αλήθεια αυτό που τώρα. Να σε πάει πίσω ακόμα στη Θεσσαλονίκη έτσι μπορεί. Υπόγειο είναι βλάκα. Έλα μπε εδώ τώρα, μα τρελάνει τώρα αλήθεια. Δεν έχει τέτοιο. Έλα, σταμάτα πια. Έχει πιο κάτω. Δεν έχει βρε μαλάκα μπε. Θα κλειστώ αγόρι μου. Μα ένα λεπτό να πάω στο σπίτι ρε μαλάκα. Τι να κάνει, θα ζαχέσει. Ρε θα πάμε τα πράγματα πάνω βρε ηλίθιε. Λύσε εσύ τις κάμερες βρε Φέρτε εδώ. Σαν το διάολο μας έχει και μας γράφει ο μ***ας από το... Καλά, εγώ θα μπω στο πάρκι. Δεν θέλω εγώ να μπω στο πάρκι, κάτσε, κατέβα, δεν θέλω να μπω ρε μ***α, έλα. Έλα, σήκω. Λία. Ρε μ***α, καλέ, πάσε με λίγο. Έλα, μα τι είσαι, είσαι, πρέπει να φύγουμε ρε, έχεις ξυπνήσει. Να φύγουμε, εντάξει, ντυθείτε εσείς. Έτοιμος είμαι εγώ. Ναι, το ξέρω. Δέσμε. Έλα, βρε μ***άσαι με το μ***α, πάει και τις κάμερες τώρα. Μα τον Κόγια και το πρωινό του ξύπνημα. Ο άλλος ξυπνάει σου λέει 7 ώρα, έχουμε αργήσει. Θα δώσε με μια ώρα, ρε μα με τραβάς μωρα π***. Κάσε με η σκοπιά, τάγκια μου μου κάνεις τώρα. Έλα σύ. Έλα Μπαβέτ. Έλα Μπαβέτ. Πού είστε ρε, θυμάσαι. Να, εγώ ρε μαλάκα. Να σου πω ρε, θέλεις να το κάνουμε κατά τις 9 για να πούμε ότι είναι 7. Όχι. Τι έχουμε 7 η ώρα. Κολύμπι. Α, το ξέρεις ότι θα κολυμπήσεις μόνος, έτσι. Θα μπεις και εσύ ρε, μην αγχώνεσαι. Ναι ρε, δεν έχω φέρει καν μαγιό. Θα μπω κι εγώ. Είσαι να χωριέσαι μπρο, έχω προνοήσει εγώ για όλα. Δεν μπαίνω πισίνα που να κοπανιέσαι, να ξέρεις. Καλά, καλά. Θερμενόμενη ρε μαλάκα. Πα. Θα είμαι απ' έξω να σου δίνω τέτοιο motivation για να κολυμπήσεις. Εγώ ξεκινάω, μπαίνω αμάξι. Πάμε ομάδα. Έλα, μην τραβάς και εσύ, μωρέ. Τα κατράβα τον άλλο, να τραβάς. Εμένα τραβάς. Δηλαδή, φύγε. Τι θέλεις. Άντε, πήγαινε. Περπάτε. Τι τρίτο όροφο. Κάτσε να σου ανοίξω φω. Θες να πάρεις τη Βασιλική που κοιμάται. Ρε Βασιλική, γιατί κοιμάσαι έτσι. Γιατί όχι, ξέρω εγώ. Έτσι. Εγώ πάντα ανάποδα κοιμάμαι. Ο Χρήστος κοιμάται έτσι και εγώ βάζω το κεφάλι μου από εκεί στα πόδια του. Μπρο, πρέπει να έχεις πολύ καθαρά πόδια για να το κάνω. Η ζωή με το Κόγια πώς είναι. Υπέροχη. Πόσο καιρό είστε μαζί. Είμαστε 2,5 χρόνια. Α, είστε. Άρα τον έχεις πιέσει από την αρχή αρχή, ε. Έχετε τυφλώσει. Με τι. Με το φόρο. Α, λέω και εγώ εκεί που φωτεινώ. Με τη φαλάκρα. Λοιπόν, πάμε. Ναι, την έφυγες τώρα το σπαστικό.
Ναι, ναι. Και άμα γελάει, δεν μπορεί να γελάει έτσι πολύ ώρα. Ναι, δεν σταματάει. Τι λες, θα κάτσω εδώ μέχρι να σταματήσει. Τι λες, ρε. Τι λες, μαλάκα. Με νερό. Με νερό σταματάει. Τι λες, ρε. Αυτή ήταν δικιά σου από πάντα. Τη βασίλισσα. Δικιά σου. Και άμα χωρίστε, ποιο θα την πάρει. Δικαστήρια. Έχετε φτάσει σε σημείο να πεις χωρίζω, ρε παιδί μου, δεν αντέχω άλλο με αυτόν τον άνθρωπο. Όχι. Όχι. Και τώρα που λείπει, κάνει, ράνει όλη μέρα, πάει από εδώ, τρέχει από την άλλη. Ξέρεις τι, εμένα μου αρέσει η μοναξιά μου. Γι' αυτό κλαίσαι. Οπότε βολευόμαστε. Μετά βολεύομαι. Δεν φοβάσαι εκεί που πάει, ρε παιδί μου, βρήκα ένα κομμενάκι. Όχι. Καμία δεν έχει καλύτερο σκύλο από το δικό μου. Περίμενα να πει καμία δεν έχει καλύτερο γατάκι από μένα, αλλά. Λοιπόν, Βασιλική, τα λέμε μετά. Γιατί δεν έχεις έντυπο τώρα, μαλάκα. Έχω τώρα. Και γιατί λιώνεις όλη μέρα. Γιατί, φίλε, το storyline πρέπει να το κάνω εγώ. Τα μπλε που βλέπεις είναι ιστορία όλη, κατάλαβες. Ναι. Τα κόψε, ράψε και τα voice over. Αυτά τα κάνω εγώ, όλα, μόνος μου. Τα υπόλοιπα τώρα από κάτω που είναι τα ροζ πάνω και τα πράσινα κάτω και ό,τι θα μπει μετά είναι μουσική, sound effects. Αυτά που τα μάθεις. Μόνος μου. Έχω τώρα πρωινή προπόνηση κολύμπη. Πρωινό, γυμναστήριο, μαμά για φαγητό, βόλτα μέλανη, στο κέντρο και... Φρίξος. Αυτό στη μέση του βίντεο θα πω. Φιλί για αφιέτη. Έλα ρε μαλακά. Έντρο πήρε μαλακά. Έστω για το βίντεο. Οικογενειακές ιστορίες. Κυρίπων κρατσιά έτσι. Τύπου τώρα χαμένη από παγκέτο. Δεν σκέφτεσαι να κάνεις upgrade ακόμα. Όχι, φίλε, έχω κλείσει άλλο 2 χρόνια. Αυτοκίνητο γιατί δεν κάνεις upgrade. Δουλεύεις τόσο πιο. Τι να το κάνω. Ο στόχος του αυτοκίνητου ποιος είναι. Να είσαι ωραίος, να νιώθω. Όχι. Το αυτοκίνητο δεν το παίρνεις για να είσαι ωραίος και να μου στάρεις. Το παίρνεις αρχικά γιατί υπάρχει ανάγκη να μεταφέρεις από το ένα μέρος στο άλλο. Για να πάρω κάτι όταν θα... Εσύ που λες επενδύω και επενδύω. Κρυπτονομίσματα. Όντως. Μπήκες νωρίς εκεί στο θέμα. Και άμα θα βάλεις τον κόλο σου αυτό μετά. Άμα δεν στον κόλο μου είναι. Θα πιάσουν, δεν γίνεται να πιάσουν. Άμα επενδύσεις τα κρυπτονομίσματα, ρε μπρο, δεν πιστεύεις ότι θα πιάσουν. Δηλαδή χώνεις πολλά εκεί πέρα. Χώνω καλά. Όντως. Αυτές είναι μόνο οι επενδύσεις. Ναι, για τώρα ναι. Και στο YouTube, ρε μπρο, εντάξει, στο YouTube είσαι all in. Ο εκατομμυριούχος είναι όντως εκατομμυριούχος. Εκατομμυριούχος, όχι εκατομμυριούχος, multimillionaire είναι, φίλε. Οκ. Όταν έχεις πάνω από 2 εκατομμύρια είσαι multimillionaire. Από αυτά που σου είπε ή από αυτά που είδες. Δηλαδή το είδες... ξέρω από πριν το γνωρίσω, ρε πρώτα. Είδες πορτοφόλιο. Είδα πολλά πράγματα. Ξέρω και από πώς τα βγάζει και όλα. Τώρα περισσότερα δεν μπορώ να σου πω. Γι' αυτό, άμα θες πάνε κάτω καταγραφή, hit θα είναι να ξέρεις. Ποιο hit σε καταγραφή δεν παίζει να έχεις. Έχει. Α, τι να πάω, Ντουμπάι, ε. Ναι. Σου κάνε τα έξοδα ή τα κάνεις εσύ. Τα μεταφορικά εγώ και τα διαμονή. Αυτό σε κάνω ό,τι κάναμε στο βίντεο. Εντάξει, δεν το έχω κλείσει με το στήριο. Πότε θα κάνεις upgrade, όταν πιάσεις... Σε σπίτι λες ή σε αμάξι. Γενικά, σε όλα σου. Ρε φίλε, σε σπίτι πιστεύω στα επόμενα 2 χρόνια να είμαι μαζί με τη Βασιλική, θα το κάνω, αλλά χρειάζομαι στούντιο. Κάποιος είναι επικίνδυνος. Τώρα ρε μαλάκα, τώρα θα το κόψω. Τώρα θα το κόψω στο μπουρδέλο. Ρε φίλε, εντάξει, μαλάκα, τώρα να σου πω κάτι, άμα πες ότι βγάζεις 100.000, ωραία. Να. Και σου φεύγουν, ρε φίλε, τα... 80 ξέρω εγώ για τις επενδύσεις σου και σου μένουν 20 για να πληρώσεις και τους φόρους. Αντί χώνεσαι τόσο πολύ ρε μαλάκα. Ναι ρε μαλάκα, φουλ. Δεν έχω μπρο, σκέψουμε 200 ευρώ είμαι στο σπίτι τώρα με κασέρι. Και άμα δεν βγει 150... ρε μαλάκα. Άμα δεν βγει δεν βγήκε. Ρε μαλάκα. Δεν βάζω 80.000 στα κρύπτο ρε φίλε. Ναι. Βάζω ένα μικρό, το 10 με 15% το εισόδημά μου βάζω. Πιο πολλά δίνω στο κανάλι παρά βγάζω. Και το έξοδο που έκανες για να πας στο Ντουμπάι. Ναι, και σκέψου και βιντεογράφα μαζί πήρα και όλα, κατάλαβες. Πόσο στήχησε αυτό το ταξίδι? Εκεί γύρω στα 5-6 χιλιάρικα μου έφυγαν συνολικά. Τι δώρο πήρες στις Βασιλικής από το Ντουμπάι? Α, της πήρα κάτι έτσι ωραία για το καλοκαίρι να φοράει στυλ... Πώς λέγονται ρε τώρα. Έλα, σαν πέπλο που είναι, κατάλαβες. Πέπλο. Ναι. Γιατί δεν έρχεσαι Αθήνες? Τι να κάνω στην Αθήνα. Άρα πώς ξεκίνησες εσύ, από τι εμπνεύστηκες? Mr. Beast, ρε φίλε, εντάξει, βλέπεις τώρα ποιος είναι ο κορυφαίος στο χώρο και τι κάνει για να είναι εκεί που είναι, κατάλαβες. Και αντλείς ρε φίλε, πληροφορία, αντλείς ρε φίλε, πώς το έκανε αυτό, τι έκανε, πώς το δουλεύει, γιατί είναι εκεί που είναι, κατάλαβες. Σε ποια ηλικία έκανες τη μεταστροφή? Το 2017 φίλε, εγώ έτσι λίγο άρχισα να βλέπω τη ζωή μου πιο σοβαρά, είναι η αλήθεια. Εγώ σε θυμάμαι από το πολύ ξεκίνημα. Πιο παλιά ρε, καμία σχέση, δεν όχι, εννοώ όταν άρχισες να βαράς TikTok κάθε μέρα. Α, ναι. Και τότε που όλοι λέγανε...
Ναι. Τότε όλοι που λέγανε cringe, κούρα σα έκανε έραδε. Το βλέπα δηλαδή στο βλέμμα σου ότι θα συνεχίσει. Δεν γνώριζα το πού θα φτάσει και κανεί δεν το ξέρει, αλλά εντάξει, νομίζω πρέπει να είσαι πολύ ευχαριστημένο με τον εαυτό σου μέχρι τώρα. Αλλά είναι, πρώτο. Το θέμα τη είναι, ρε φίλε. Εγώ έχω το κακό ότι είμαι πάρα πολύ ανταγωνιστικό και αυτή τη στιγμή συγκρίνω το κανάλι μου μόνο με κανάλια εξωτερικού, κατάλαβε. Και ρε φίλε, όταν βλέπει. Επειδή έχω πολλούς YouTubers που μιλάω από εξωτερικό, που πλέον έχουν περάσει το million και είχαμε ξεκινήσει μαζί και μιλούσαμε από νωρίς, κατάλαβες. Ναι. Με τσιγκλάει πάρα πολύ ρε φίλε που ο άλλος κάνει ένα βίντεο το μήνα και βαράει 10 million views και το content του είναι εισάξιο με το δικό μου, κατάλαβες. Και απλά επειδή τα πόδια του πατάνε Αμερική και μιλάει αγγλικά, χτυπάει τέτοια νούμερα και το AdSense του είναι στο Θεό, μιλάμε για 10 φορές πάνω από το δικό μου. Και έχει και την ευκαιρία με τι τα λεφτά. Τι AdSense έχουμε εδώ? Εγώ εδώ παίρνω ρε φίλε. Ένα με 1,5 δολάρια στα 1000 views RPM, το καθαρό που παίρνω δηλαδή, κατάλαβα, CPM έχω 2,5-3. Πού είναι το μπουκάλι? Εδώ φτάσαμε, μπροστά αυτό το κύκλο. Σε γυρίσει. Έλα ρε μαλακα, λίγα βήματα πρωί πρωί κανείς. Έπρεπε να πάρουμε πατίνι. Να ξέρεις, έπεσε σαν μοσχάρι μέσα, για δείξε. Εγώ έπεσε σαν μοσχάρι. Σαν μοσχάρι, ναι, μουσκεμα μας έκανες. Χειρότερος αυτό, δεν ξέρει. Αλλά του πούμε ότι γαμάει. Έπεσες πολύ καλύτερα. Τελειώσαμε. Γιατί δεν μπήκες εμένα. Πάμε στο επόμενο τάσκο. Φτερά, φτερά, πάτα μία φτερά. Θέλω να μου πεις πού νιώθεις καλός, να σε ξεφτυλίσω. Σε τι, μπασκετάκι? Μπάσκετ, θες? Πάμε για μπάσκετ. Πάμε, πάμε, πάμε. Μέσα. Τι τραβάς, μαλάκα, τι τραβάς με σένα, σαν μαλάκα, τι με τραβάς? Δεν ταιριάξει με τη Βασίλικη, μαλάκα, έχετε αυτά τα γέλια εκεί δύο. Δικαίοι. Μόνο σήμερα εγώ μαζί σου εναντίον Κοψιάλη και του φίλου του εδώ πέρα για την κατακραυγή. Φίλε Αλέξανδρε, γενε, μπράβο. Τόσο καλός. Ωραία. Άρα πάμε για πρωινό. Θα φάνε πολύ μεγάλο ξεφτύλισμα. Για πες τώρα τι πάμε να φάμε. Τώρα πάμε να φάμε το πρωινό μου, φίλε, κάθε πρωί. Ναι. Μόλις γυρνάω από την πισίνα ή άμα δεν έχω κολυμβητήριο με πιο αργά συνήθως, γιατί το κολυμβητήριο επειδή πιέσεις πολλές θερμίδες σου ανοίγει την όρεξη. Μας χαρίσει ο στέικ. Ένα. Ένα, ναι. Ένα μισό κιλό. Ένα μισό κιλό, άρα θα το μοιραστούμε. Όχι ρε μαλάκα, από ένα. Α, από ένα μισό κιλό. Ναι. Με τι συνοδεύεις? Με πρωτεϊνικό παγωτό. Πάει αυτά τα δύο ανέκαθεν. Τρως το αλμυρό και μετά το γλυκό. Όχι μαζί. Τι είναι αυτό, γουαλίου? Όχι ρε μπρο. Βλέπω δυνατή μαρμάρωση. Καλίνη, είναι τούμπανη. Τι είναι αυτή? Και τα δύο είναι τσακάι. Τσακάι. Θα τη χτυπήσεις ολόκληρη, ε. Ναι, άμα είναι νόστιμη, ξέρω. Ναι ρε μπρο, είναι δυνατόν. Παίρνουμε την υγρασία. Θέλει τώρα ένα 10 λεπτάκι, 20 λεπτάκι λίγο έξω. Να τη στεγνώσουμε καλά. Α, εγώ τα πετάω απευθείας. Δεν θέλει απευθείας. Κρυστάλ φλέγγις όλα. Αυτά τι μόντα είναι που έχεις κάνει, για εξήγησέ μου. Τι είναι, δικά μου αλάτια ρε μπρο. Αυτά τώρα δηλαδή πήγες, έπιασες έναν μαν. Από εργοστάσιο, ναι ρε, και έφτιαξα δικό μου μπρο. Έχω βγάλει τώρα τις τελευταίες 2,5 εβδομάδες 5 βίντεο, κατάλαβες. Δηλαδή το χρόνο που θα είχα ελεύθερο το βαράω ακόμη. Ναι, αλλά εσύ. Αλλά έχω βίντεο τώρα μέχρι και Ιούνιο. Ναι, αλλά πώς προλαβαίνεις να κάνεις βίντεο στο... για το TikTok, βίντεο στο YouTube και στο Insta μαζί? Ράμισε εδώ, no life. Θα μας δείξεις insights, YouTube, έσοδα. Από ένα βίντεο, άμα θες μπορώ να σου δείξω. Το βίντεο από το πατίνι πόσα λεφτά λες να βγάλε? 4.000. Όχι. Πολλά είπα. Εδώ γάμισε. Συνολικά το βίντεο με το πατίνι, ρε φίλε, είχε κόστος γύρω στα 2.100 και έχω βγάλει 2.900. Οπότε είμαι μοχαρός. 2.100 κόστος, ε. Ναι, φίλε. Όλος ο εξοπλισμός, τσάντες τέτοια για να πάρω, τα αεροπορικά του πανίκου για να έρθει, κατάλαβες. Όλο το κόστος εκεί. Τα 300 ευρώ που είχα budget μέσα τέτοιο, γύρω στα 2.100. Άρα, μάγκες, do the math. Όλα, ρε. Η μαμά πάντα ασχολιόταν με εστίαση. Η μαμά πάντα μαγείρευε σπίτι, ρε φίλε. Δεν ασχολιόταν πάντα με εστίαση, να πω την πιλέγα, αλλά ασχολήθηκε με το μαγαζί που λέω. Και ο μπαμπάς, κρασιά. Ο μπαμπάς τα τελευταία χρόνια με κρασιά. Παλιά ήταν στα πάρτι DJ και τέτοια φάση. Έφερνε DJ, ήταν νύχτα, full.
Πέφτει. Player. Και έχουν χρόνια που έχουν χωρίσει. Έχουν στόλιες, ναι. Από μικρός, ε. Ναι, ναι. Δεν σε επηρέασε, δεν σε πλάνε. Ο παπάς τώρα, ρε φίλε, ουσιαστικά για να το δώσω απλά είναι... Να ξέρεις τα βίντεο ότι τα βλέπω. TikTok, τα βλέπω. Τα βλέπεις, ναι. Ναι, πεθαίνω που είναι, κάνει είναι τους συνδυασμούς, που τα λέει, που τα κάνει, που τα ράνει. Ο παπάς τώρα αυτή τη στιγμή, ρε φίλε, γράφει άρθρα, είτε σε περιοδικά, είτε σε... είτε ιντερνετικά, πάνω στο κρασί, και είναι και καθηγητής, να το πω έτσι, στη μεγαλύτερη σχολή οινολογίας παγκοσμίως. Okay. Στο ελληνικό τομέα, βέβαια, στην WSPC. Συμπληρώνω το πιο βασικό από όλα, φίλε μου. Τα δύο βασικά πράγματα είναι: πολύ καλή θωράκιση απ' έξω, όσο καλύτερη θωράκιση έχει, τόσο περισσότερη γεύση, και σωστή θερμοκρασία μέσα. Και για εμάς που τρώμε medium rare, 54 βαθμοί Κελσίου στο κόκκινο. Όχι medium rare, medium well, εγώ. Medium rare, αγαπητέ. Δεν μπορώ, δεν με ενοχλεί. Ναι, ναι, ναι. Σε είδα την άλλη φορά ο Μάπου τα έχει φέρει και τα πάντα. Όχι, ρε, ούτε καν. Παίρνω τα αγριανά. Θα δει. Και εδώ τώρα θέλει 5 λεπτά ξεκούραση. 5-10 λεπτά, ναι. Ανάλογα με το πάθος. Αυτή πώς τη βλέπεις? Θέλει εκεί 5-10 λεπτά. Κρυστάλ φλέγγι. Πάμε να την κόψουμε. Ρε, δεν χάνουμε, φίλε. Άμα χάσουμε. Δεν χάνουμε, ρε, μαλά. Να αλλάξει χίλια χρόνια. Θα ζήσεις χίλια χρόνια. Έλα, πού είσαι? Λοιπόν, είμαι στον δρόμο περιφερειακό, σε λίγο θα στάσω. Πού τα να φαγεί? Τι παίζεις με εμένα? Έπαιζα με εθνική. Σοβαρά μιλάς? Πανιόνιο. Ωραία. Άμα χάσετε δηλαδή. Όταν το λένε. Σημαίνει. Δεν χάνουμε. Μόνο που να παίξω δεν χάνουμε. Από εθνική όντως. Πανιόνιο, πριν 4 χρόνια έχω φύγει. Εντάξει, φίλε. Ποιος να καθαρίζει εδώ, η Βασιλική, εσύ? Μόνο εγώ καθαρίζω εδώ, σπίτι μου. Όπως βλέπεις, το ψήσιμο είναι άριστο. Τσίμπα. Το πρωινό του. Παίζει ρόλο να είναι μαντέμι το οδηγάνι. Πάρα πολύ. Το μαντέμι. Το μαντέμι πιάνει ψηλότερη θερμοκρασία. Το βίντεο με το πατίνι ήταν real όλο. Πρόλα μου, τα βίντεο είναι 100% real. Δεν σκηνοθετώ τίποτα. Ορνή μέλησα, σοβαρό σκηνοθέτης. Τι να σου πω, ρε φίλε, δεν παρακολουθώ. Δεν παρακολουθώ κανέναν στα social media όσον αφορά video creation στο ελληνικό community. Τι λάδι έχεις χρησιμοποιείς? Ηλιέλαιο, γιατί σε σχέση με το ελαιόλαδο καίγεται σε υψηλότερη θερμοκρασία. Oh yeah. Αλλά συνήθως χρησιμοποιώ αυτό. Τι είναι αυτό, λάδι καρυδάς? Beef tallow. Όχι, ρε. Τι είναι αυτό? Μοσχαρίσει ο λίπος. Λοιπόν, πάμε για το γλυκό. Πάμε για το γλυκό. Τι είπες πιο πολύ, φράουλα ή καραμέλα? Καραμέλα. Άρα, φράουλα θα κάνουμε. Λοιπόν, αυτό εδώ τώρα που θα φας έχει κάτω από 200 θερμίδες. Άσο, 200 θερμίδες. Α, δες τι έχω εδώ. Mr. Beast Chocolate. Η Βασιλική καταλαβαίνει τη φάση. Ναι, ρε μπρο, εννοείται. Γκρινιάζει. Όχι, όχι, καθόλου. Της την έχω εξηγήσει από την αρχή που βγαίναμε ότι θα γίνει έτσι φάση. Θα έχει κολλάψει με γυναίκες, θα έχει full ταξίδια. Να ξέρει τι παίρνει. Και cool. Μπομπα. Άμα σου λέγε στα μισά ότι δεν μπορώ. Θα μέναμε στα μισά. Όχι μόνο με τη Βασιλική, με την κάθε Βασιλική, ρε φίλε. Δεν είναι. Εντάξει, το ξέρει η κοπέλα, ρε φίλε. Το σέβεται και γι' αυτό την αγαπά. Το βλέπεις για πιο σοβαρά? Ρε φίλε, έτσι όπως πάει, ναι, τώρα τι να σου πω. Θα δείξει κιόλας ο χρόνος. Ήρθε ο μπάσκετ. Ήρθε ο αντιπαλός. Μια σου. Θα χάσουμε. Απλά θέλω να το τζιγκλίσω πολύ το τικί. Τι γίνεται? Περίμενε. Έλα ρε παιδί. Κάτσε να δούμε που είναι οι άλλοι. Εντάξει, αυτή σε ένα τεταρτάκι θα κουτάσει. Επειδή περπατούσαμε έτσι, ρε μαλάκα, πριν. Τι? Φτάσαμε μετά από 10 ώρες. Πόσα μέτρα, πάσαμε. Τι λέει κιόλας. Αναρωτιέμαι πώς πάει αυτό το βίντεο από την αρχή. Δεν ξέρω τι έχετε κάνει, δεν ξέρω τι έχετε παίξει. Πρέπει ένα μονό να παίξω. Προτείνω από εδώ. Τζόρθα μου Oh! Όλα μετράνε για ένα εκτός το τρίποδο που είναι για δύο. Ωραία. Πάμε ένα, πέντε δυνατά. Απαιτάει κούμπλα, έτσι. Δεύτερο, ποτέ σου. Τώρα το του δώσα την πρώτη επίθεση. Ένα, δυνατά. Λίγο φάουλ, αλλά δεν πειράζει. Τέλος. Ναι, νικήκαμε! Ευστοχία από τον Κόγια δεν χάνω. 10 βολές ο καθένας. Ποιος θα βάλει τις περισσότερες. Πάμε. Έξω!
10. Τρίποντο, έτσι όπως είμαι, καυτός. Εγώ παίζω κάθε μέρα έτσι, δεν πρόκειται να τα βάλω. Ωραία, πάμε. Ε! Δύο. Μπράβο. Γρήγορα, δώσ' το ρε, δώσ' το ρε, μαλάκα. Έλα, μαμί. Εντάξει, φτάνει. Οκτώ. Ρε, μαλάκα, μαρκάρω όλο τον κόσμο πια. Κουνείς. Μπα! Το γκούστι, ρε, μαλάκα. What the fuck. Αυτό βάζω το παιχνίδι στο μοντάζ, ε. Αυτό το παιχνίδι. Εννοείται, ρε. Όχι, σε αυτό παίζουμε, μπρο. Μόνο πάσουμε. Δεν κατάλαβα. Καλύτερο σου πέρα από σένα. Αρχίδια μου, σαλέ. Αυτός δεν έχει βάλει ένα πόντο, ρε παράγκα, που έχω να λάβει εγώ. Έναν, δύο. Μπα! Ότο, πού θα κοιπάς. Βέλιο! Να πω το. Παντιμένος. Να δείξω. Πάμε, Αλέξανδρε. Μπορείς να μου τη δώσεις. Μπορείς να μου τη δώσεις. Πέρα. Ζαβός. Μπήκε μέσα ένα. Το βάλω. Δείξε το ύψος. Αυτό, σε καταλαβαίνω. Εγώ τον έχω γεννήσει αυτό. Και το content. Παίζω να φύγω. Αυτό πιάσε. Δεν πιάσε. Ποτέ. Για σένα. Κάναμε την ανατροπή 21-19. Λοιπόν, home tour Κόγια. Εδώ είναι όπου κάνει όλα τα steak, τα λοιπά, τα έτσι που μιλάει με τον εαυτό του. Κουζίνα μαντέμει μόνιμα πάνω εδώ, εντάξει, ψυγείο και τα σχετικά. Εδώ ο Μαν έχει τρυπήσει τον τοίχο με καρφί και έχει βάλει σφουγγάρια χωμόνωσης. Εδώ πλακέτα για τις 100.000, αλλά shaker τουρίστου τους 100.000. Μπαλκονάκι το οποίο το έχει κλείσει, μάλλον αυθαίρετο, δεν ξέρω τι μαγεία έχει κάνει εδώ. Μπαλκονάκι έξω χαλαρό. Μ' αρέσει πάρα πολύ εδώ το μέρος. Πόσο έκανε αυτό? 3.200 νομίζω. Εδώ είναι αυτά τα βίντεο που βλέπω που κάθεσαι και αργείς τα τέτοια. Ναι. Τα γρήγορα. Αυτός είμαι εγώ και ξέρω. Και ξέρεις τι πρωταγωνιστεί εκεί πέρα, έτσι. Ότι έχει να κάνει με τριχόπτωση. Home tour, εντάξει, προδομάτε το είδαμε το πρωί. Περιμένουμε τον Κόγια να βρει ένα κολόχαρτο, το οποίο μακάρι να μου έλεγε τι μπορεί να ήταν να το εκτυπώσω να τελειώνουμε. Είμαστε έξω από το αυτοκίνητο για να πάμε για γυμναστήριο και μετά το γυμναστήριο να πάμε να κάνουμε μπάνιο και μετά το μπάνιο να πάμε να φάμε στο μαγαζί της μάνας του και μετά να πάμε βόλτα το σκύλο και μετά να πάμε να παίξουμε bowling που θα τον στικώσω. Αυτά. Ανάμεσα σε YouTube και κοπέλα σου, τι θα διαλύγεις? Μαλάκα, τι ερώτηση είναι αυτή τώρα, ρε φίλε. Κόβεις το YouTube για να έχεις τη Βασιλική ή αφήνεις τη Βασιλική και συνεχίζεις το YouTube? Ξέρω. Πολύ δύσκολη ερώτηση. Ρε φίλε, το όνειρο της ζωής μου τώρα με τη Βασιλική, μπορεί χτυπά ξύλο κάτι να γίνει. Α, να με κερατώσει, κατάλαβες? Α, αυτό σου λέω, ότι έτσι όπως το πες, ότι το σκέφτεσαι τόσο πολύ. No offense, πώς λέγεται αυτό για την Βασιλική? Ναι, προφανώς, ρε μπρο, εγώ τη λατρεύω, την αγαπάω, ρε φίλε. Είναι η γυναικούλα. Αλλά εντάξει τώρα, το YouTube πρέπει να είναι η ζωή μου. Υπάρχει κάτι που να σε εκνευρίζει στα social πάρα πολύ, δηλαδή να μην το αντέχεις, ρε παιδί, να το βλέπεις? Τι να σου πω. Πιο πολύ, ρε φίλε, με εκνευρίζει το τουπέ κάποιων ανθρώπων που, αυτό που είπαμε και πριν, δηλαδή ότι με λίγο following, με λίγο fame, ξέρω εγώ, νομίζω ότι έχουν πιάσει τον παπά από τα αρχίδια. Δηλαδή, μαλακά, είσαι άνθρωπος με δύο χέρια όπως είμαι και εγώ, όπως είναι και ο άλλος, ξέρω εγώ, περπατάει. Όπως βλέπετε,
Δύο χέρια, τρία πόδια. Θα άλλαζε κάτι στο χώρο του social. Όσον αφορά το YouTube, ρε φίλε, τα agencies έχουν κάνει πολύ κακή δουλειά όσον αφορά τα brand deals. Γλύφουν πολύ τα brands και τους έχουν βάλει πολύ ό,τι πει το brand θα γίνει. Δεν αφήνει τον creator να κάνει το κομμάτι του. Να ισχύει. Το οποίο θα έχει σαν αποτέλεσμα πολύ περισσότερα conversions στον πελάτη, κατάλαβες. Αυτό. Να ισχύει. Αυτό θα άλλαζα. Και θα μπαίνεις ό,τι κάνω κι εγώ. Δεν καμιάς. Αυτό είναι. Πάρε τέσσερις τώρα γιατί χτύπησε το κινητό, αλλιώς θα σε δύναμη αν μπορούσες να τους μετρήσεις. Τι, ποιος είναι πιο δυνατός. Ναι. Ο Σλίδης ή Βαλάκος. Σλίδης ρε μπρο. Σε τι. Σε δύναμη. Ναι, πάνω σε τι όμως. Γιατί ο άλλος δεν δουλεύει δύναμη. Ναι, με ρώτησε σε δύναμη. Π.χ. ας πούμε πάγκο. Δεν ξέρω, Σλίδης ρε φίλε, πόσο έκανε προχθές, 150. Ο άλλος έχει παίξει 140 πολλές επαναλήψεις. Σε squat σίγουρα, squat έχει κάνει 210. 210. Να, τώρα τα χειδύναμη ρε φίλε, λογικά ο Βαλάκος θα είναι πιο τέτοιο και σε αερόβιο. Σε ξύλο δηλαδή ποιον θα έπαιρνες, αν σου λέγανε πρέπει να διαλέξεις ένα από τους δύο για να σε προστατεύσει, να σε βγάλει έξω. Σλίδη ρε. Το Σλίδη σε ξύλο. Ο Σλίδης είναι φίλος μου, κατάλαβες. Σε ξύλο σου λέω. Ναι, το Σλίδη επειδή το ξέρω καλύτερα ρε φίλε, κατάλαβες. Ξέρω, τον Βαλάκο δεν τον ξέρω ρε φίλε, να πεις ότι ξέρω ότι δίνει, ξέρω εγώ μπουνιές και τέτοια όλα. Αν σου λέγανε πέρα διαλέξει έναν από τους δύο. Σλίδη. Αν τους έβαζες μαζί να τις παίξουνε. Δεν ξέρω ρε μαλάκα, τι να σου πω. Τώρα μη στραβώσει ρε μαλάκα. Ποιος θα στραβώσει ρε μαλάκα. Όχι, σιγά, ποιος θα στραβώσει. Εγώ σου μιλάω επειδή τον ζω καθημερινά. Κι εγώ ζω το Σλίδη καθημερινά, γι' αυτό σου λέω. Ναι, εντάξει, είναι δυνατό παιδί, δεν σου λέω, αλλά τι που πάμε έξω, κάλυψέ με. Το Βαλάκο ρε φίλε, ούτε το ξέρω πώς έχει μεγαλώσει και τι έχει ζήσει. Για το Σλίδη ξέρω κάποια πράγματα, κατάλαβες. Δεν ξέρω, για το Βαλάκο δεν έχω ιδέα, αδερφούλη, μην παρεξηγηθείς. Ξέρεις ότι σ' αγαπώ. Για το Σλίδη ξέρω κάποια πράγματα και από αυτά που ξέρω, νομίζω ότι θα ήθελα το Σλίδη ρε φίλε δίπλα μου, κατάλαβες. Νομίζω ότι και με τον έναν και με τον άλλο πάντως θα παίζαμε πολύ καλό ξύλο. Δηλαδή δεν παίζει και άλλοι να μην έφευγαν νέματα. Λεωνίδας πιστεύω συνεχίζει και με σφαίρα στο κεφάλι. Μπορεί να συνεχίσει να τρέχει. Αλλά σε ξύλο δεν υπάρχει αμφιβολία. Εντάξει, δεν ξέρω, να σου πω. Σίγουρο. Αν τους βάλεις να ανεβούνε στο ring και να πούνε παιδιά, όποιος βγει όρθιος κέρδισε. Εντάξει, ring με γάντια μόνο. Ναι, με γάντια και με χωρίς γάντια. Εντάξει. Γιατί είναι άλλο πράγμα. Χωρίς γάντια, άλλο με γάντια, να ξέρεις. Καμιά σχέση ήταν με το άλλο. Δεν θα είχε διαφορά για το θα σου πω. Ο Λεωνίδας το προπονεί καθημερινά, ο Σλίδης δεν το προπονεί, οπότε εκεί μόνο στα γάντια. Και στα σχόλια τι πιστεύουν. Σλίδης, πω, μαλάκα, μεγάλο τέτοιο κάνεις τώρα, να ξέρεις. Εντάξει, ρε φίλε, τι γνώμη σου λες. Ναι, ναι. Εγώ πιστεύω ότι είτε με γάντια είτε χωρίς γάντια δεν θα είχε. Μαλάκα, θα τον πάρω το Λεωνίδα τηλέφωνο. Είμαι εδώ μαζί με τον Βαλάκο. Έχει γίνει μια μαλακία, έχω πει διάφορα πράγματα για τον άνθρωπο. Άστο έτσι, ρε. Μα τι θα σου πει, ναι, τον Βέρνο, δεν πρόκειται να. Όχι, δεν θα το πω. Τι. Οπότε σκηνικό απλά, ρε φίλε, για να έχω το εκτέσει εμείς. Να μην νιωθήσουμε όταν θα το βάλουμε, ράστο. Ναι, βάλεις το. Έλα, brother. Κόγια, τι λέει. Καλά. Ναι, ρε φίλε, κοίτα, εγώ σε παίρνω τώρα τηλέφωνο να σου πω για να μην παρεξηγηθείς κάτι. Εδώ με ρώτησε ο Κοψιάλης μια ερώτηση δύσκολη και εγώ την απάντησα ειλικρινά. Με ρώτησε άμα ήμουν σε ξύλο ποιον θα ήθελα δίπλα μου το Σλίδη ή εσένα, και εγώ είπα το Σλίδη επειδή το ξέρω καλύτερα. Απλά σε πήρα να σου το πω, να τα ακούσω το στόμα μου, μην το δεις από το βίντεο, ρε φίλε, μην παρεξηγηθείς κάτι, σε αγαπάω, σε κοιμάω. Αλλά το Σλίδη τον ζω κάθε μέρα. Ξέρω εγώ, ρε μπρο, δεν ξέρω, αλλά κατά πλάση το λέω. Τι ζω. Εντάξει, κατάλαβες. Απλά αυτό. Καλύτερα να τα ακούσω το στόμα μου παρά να το δεις από το βίντεο, κατάλαβες αυτό. Βάλε λεχτή ακρόαση. Έλα, πάρτε εδώ γιατί Λονίδα. Μόνο τέτοιες πούστικες ερωτήσεις με ρωτάει το πρωί. Λονίδα. Την κοπέλα μου ή το YouTube, άμα να πεθάνει η Μέλαν ή το YouTube, κάτι τέτοια με ρωτάει. Πάρε αυτοκίνητο, ξεκίνα να τον δείρεις, είπε το Σλίδη. Έφερε αναδαράξεις αυτή η ερώτηση. Ναι, ρε μαλάκα, μόνο τέτοια την πέχει. Λοιπόν, να δείρει ο Σλίδη στην. Μαλάκα. Τι σκατά. Τη Μέλανη είναι. Λοιπόν. Το αγαπημένο σου βίντεο από όλα αυτά που έχεις κάνει στο YouTube. Το αγαπημένο μου βίντεο. Μια φορά θα μιλήσει για κάποιο λόγο. Λοιπόν, το νούμερο ένα αγαπημένο μου βίντεο είναι αυτό που έχω κάνει στην Κύπρο με το Φιδία. Ναι, ο Πόπο ακραίο που είχαμε στο χρόνο. Και το βίντεο μετά που είναι με τον Ντάμιαν. Το βίντεο που σου έχει δώσει τα περισσότερα λεφτά. Το πατίνι. Μου πεις ποσό, το πατίνι, ναι. Από AdSense μόνο μιλάμε, έτσι, χωρίς χορηγίες και τέτοια. Μέσα από να επιλατεί μου από τον μπάσκετ. Μαλάκα, έχω κάνει πολύ με τον πρωί, μετά πήγαμε πίσω με full basket 2 ώρες. Τώρα εδώ, κάνουμε σέτα. Deload. Deload. Και εγώ deload είμαι τώρα. Με Dream Greek που τον βλέπω και εδώ, πώς γνωρίζετε. Με Dream Greek από τον Τζάνε, ρε φίλε. Άμα θυμάμαι καλά.
Από την Τζόνη. Από τα social για αυτόν τον όρισο. Dream Greek σε δύναμη με σλίδι. Σε δύναμη με σλίδι. Κοίταξε, squat, deadlift, το dream ref, λέει, έχει περισσότερο. Τώρα στα street lifting, εντάξει, σλίδις. Προφανώς. Ο καθένας στον τομέα του. Παίζουνε μπουνιές στο dream με το σλίδι, ποιος επιβιώνει. Νομίζω ρε φίλε επιβιώνει σλίδις. Επιβιώνει σλίδις. Και τις παίζει ο Τζανέ με το Γιανέλη. Τι ερώτης. Πού να ξέρω ρε μαλάκα. Ποιος πιστεύεις επιβιώνει. Τζανέ με Γιανέλη. Το Γιανέλη δεν το ξέρω ρε φίλε τι έχει περάσει και τι έχει ζήσει. Τώρα τι να σου πω. Δεν ξέρω ρε μαλάκα. Δεν μπορώ να το... Όποιος δώσει την πρώτη καλή. Τι είναι τα τατού, τι οι γονείς σου, ναι, ναι. Ο μας και ο παπάς σου, Νίκος και... Ντίνα και Στέφανος. Το πέτυχε. Θα μπες καμιά κάμψη. Είναι η μπριζόλα εδώ. Εδώ από εδώ θα βγει, έτσι θα κάνει μπριζόλα και θα πεταχτεί. Πόσο είσαι? 28. Α, είσαι. Γιατί κάποιος είναι τρομπέτας? Γιατί πιστεύει ότι όταν σε μικρή ηλικία κάνεις βάχα, θα μείνεις κοντός. Ο φίλος μου ο Πάνος Ολίβ λέει πού θες να δεις τον εαυτό σου σε 5 χρόνια. Dubai. Μιχάλης Αγγελαρίδης ρωτάει πόσο καιρό σου πριν να επανέλθεις μετά από food challenge στα κιλά σου. Ωραία ερώτηση. Περίπου 4 με 7 μέρες. Πότε θα πας να κάνεις τα challenge που κάνεις σε κάποια άλλη χώρα? Το οργανώνουμε σιγά σιγά. Πρέπει να βγάλουμε trash video πρώτα, όπως το τρώω παρατάκι για 24 ώρες. Να πάρουμε το budget από το AdSense για να τα επενδύσουμε σε μεγάλα projects, οπότε δείτε και τα στρας. Αγαπημένος ράπερ, ρωτάει ο Μιχάλης. Eminem. Από Έλληνες. Light. Με ποιο χέρι... Δεξί. Σε πόσο καιρό πιστεύεις ότι θα φτάσεις το 1 μη στο YouTube, ρωτάει ο Βασίλης, ο τελεία, ο χιχί. Άμα συνεχίσουμε όπως πάμε, πιστεύω τα επόμενα 2 χρόνια στο ελληνικό κανάλι. Mm-hmm. Στο αγγλικό πιστεύω αναλογικά με το ελληνικό πιο γρήγορα. Έχεις ήδη αγγλικό κανάλι? Έχω, αλλά δεν το δουλεύω. Έχω ανεβάσει ένα βίντεο μόνο. Και πώς είχε πάει? Πάνω από 100.000 views. Συνταγή για ένα πετυχημένο βίντεο. Πολύ επιγραμματικά. Η συνταγή για ένα πετυχημένο βίντεο είναι να έχεις αρχικά ένα πολύ καλό thumbnail, είναι το 50%. Και το άλλο 50% να έχεις μια πολύ καλογραμμένη ιστορία, η οποία να κάνει το θεατή να κάτσει το βίντεο από την αρχή μέχρι το τέλος. Πότε σκέφτεσαι να παντρευτείς με τη Βασιλική? Προς το παρόν δεν είναι στα πλάνα, ρε φίλε. Σε πόσο χρόνια πιστεύεις θα γίνεις εκατομμυριούχος? Πιστεύω στα επόμενα 7 χρόνια. Μία γνώμη για τον Αλέξανδρο ζητάει να πει ο Άγγελος. Πολύ πρωτοπόρο στο κομμάτι του. Θα τον ήθελα λίγο πιο γυμνασμένο γιατί ξέρω ότι μπορεί. Το έχει κάνει. Ωραίος είναι ρε φιλοτύπος, είναι ωραίος. Από όταν ήμουν μικρός creator εισαγωγικά, ήταν από κοντά μου. Πόσες φορές την εβδομάδα συνευρίσκεσαι ερωτικά να το πετσε γενικά? Με ρωτάει εδώ πέρα ο Παναγιώτης, το έχει πολύ μεγάλη γωνία ο Παναγιώτης. Μόνος μου είμαι τη Βασιλική. Πες μου αν θα λείπει η Βασιλική μια εβδομάδα. Κάθε μέρα μόνος μου. Μαμά! Είτε λείπει είτε δεν λείπει, να ξέρεις. Όποιο παιδιά, όποιος πει ότι κάτι λιγότερο από το κάθε μέρα. Κάτι πάει λάθος. Πιέμαι μόνος μου. Και εγώ. Και δύο. Και τρεις. Kiss, Mary, Kill. Kiss, Mary, Kill. Τούνη, Αλεξανδράκη, Στέλλα Πάσαρη. Η Τούνη δεν είναι του γούστου μου καθόλου, οπότε θα πάω με Kill στην Τούνη. Kiss την Πάσαρη και Mary την κοπελιά εδώ που έδειξες. Οκ. Από αυτούς τους τρεις που θα σου πω, έναν να τον σκοτώσεις, να τον κοροϊδέψεις και να του κλέψεις την ιδέα, και με τον άλλο να κάνεις σύμπραξη. Την ιδέα την κλεμμένη. Ναι. Dream Βαλάκος Λίβη. Μας γάμισες τώρα, τι είναι αυτά ρε μαλάκα, εντάξει. Λοιπόν, εάν απαντήσεις αυτή την ερώτηση, ναι, δίνω ένα 20 σε δικό subscriber που θα βγούμε τώρα στον δρόμο. Μάλλον καλύτερα και 100 να μου έλεγες πάλι πιο εύκολο θα μου ήταν να μην την απαντήσω. Πλάκα μου κάνεις, θα πάω να τα δώσω εγώ μετά μου. Ωραία, αν δεν απαντήσεις τότε την ερώτηση, πας και δίνεις τον επόμενο subscriber που θα βρούμε τώρα στον δρόμο. Ναι. 50. Μέσα, αλλιώς, φύγαμε. Τώρα. 50. Ναι, πάμε, φύγαμε τώρα. Θα βρούμε ρε μαλάκα κανένα subscriber. Περιμένουμε. Περιμένουμε. 2 hours later. Το όνομά σου, brother? Γκουντής, Γιώργος. Χρήστος, χάρηκα πολύ. Αλέξανδρος, χάρηκα. Έχεις subscribe στο YouTube? Εννοείται. Για δείξε μας λίγο, εδώ πριν προλάβεις να κάνεις καμιά έξτρα κίνηση. Subscribe, let's go, και έχει δει και το τελευταίο βίντεο όλο μέχρι το τέλος. Εννοείται ρε φίλε. Ευχαριστούμε πολύ, brother. Έχεις κερδίσει 50 ευρώ, bro. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ακολουθήστε εμένα στο Instagram.
Καλά, ακολουθά εσένα, δεν γίνεται να μην ακολουθά εσένα, ρε φίλε. Νάτος! Με συγκίνησες βαθύτερα. Με ακολουθείς και δείχνει τον Γκόγια. Κι άλλα 20-70. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Τον βρήκαμε, ήταν ο πιο γρήγορος subscriber και follower. Με μηχανάκι έσκασε από Εγνατία. Τσίμπησε τα 70 του ευρώ γιατί άλλοι κοιμάστε όρθιοι. Είσαι στην καταγραφή που βάζαμε τον Γκόγια. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για όλο. Καλή δουλίτσα. Αυτό είμαι εγώ και. Και σήμερα θα κάνω εγώ σε. Τι έκανε, ρε μου. Πώς το κάνει. Τι μα. Και το πρωί στο έκανα και δεν πήρε πρέφα. Το πρωί δεν νόμιζα ότι κάποιον χτύπησε, αλλά εντάξει, χαλαρό. Παιδιά, είναι το part το οποίο είναι η κλασική. Η ιδιωτική καταγραφή. Αυτοί που αγαπήσατε μπορεί και όχι. Αυτοί που λατρέψατε ενδεχομένως και όχι. Αυτοί που μας ανέδειξε ενδεχομένως και όχι. Μην ξεχνάς με τίποτα στον κόσμο να κάνεις subscribe στο κανάλι μου, subscribe στο κανάλι του Κόγια, τα οποία τα γράφω και στο description από κάτω, σας τα εμφανίζω και εδώ με γραφικά. Follow το προφίλ μου στο Instagram. Follow το προφίλ του Κόγια, εννοείται. Subscribe στο YouTube, αφήστε τα άλλα, δεν μας νοιάζουν. Κάνε και εκεί και εννοείται subscribe στο YouTube του, το οποίο πάει τάπα. Ο πιο hard worker, ο πιο ανεβαίνει, κάνει, είναι όλα στο συν και στο πλην κτλ. Φίλε, εμένα το TikTok μου, η For You μου όλοι είναι η Man Gadzi, Andrew Tate, Sneeko, τέτοια φάση, κατάλαβες. Οκ. Okay. Έχει και λίγο κονκλάβιο. Έχει και λίγο. Έχει, ναι, ναι. Είναι γενικά, είναι φίλε πάνω σε αυτό το τομέα, κατάλαβες. Το τομέα του πώς να βγάλω λεφτά. Συν Mr. Beast, συν Erax, συν όλους τους YouTubers τους οποίους παρακολουθώ, ρε φίλε. Αλλά γενικότερα το καλό με το TikTok είναι ότι αλγοριθμικά μπορείς να φτιάξεις τη For You σου να είναι ακριβώς αυτό που θέλεις να βλέπεις. Άμα σου πετάει κάτι το οποίο δεν θες να το βλέπεις, πατάς not interested και φεύγει. Και εννοείται έχω και πάρα πολύ φαγητό, έτσι. Εγώ έχω πολύ φαγητό, έχω πόδια, κάλους, σπυριά. Και εγώ σπυριά, και εγώ φούρνο σπυριά. Ειδικά δεν ξέρω πώς μου πετάγονται το βράδυ. Ναι, αυτό. Κουρέματα, καθαρισμού δοντιών, καθαρισμού από πιεστικό σε διάφορα τέτοια σπίτια, πεζοδρόμια, κουρέματα γκαζών, τέτοιες ανομαλίες. Μιας και είναι και επίκαιρο σχετικά και πιστεύω θα προλάβουμε να το βγάλουμε, τι θα έλεγες στα παιδιά που δίνουν πανελλήνιες, ποια θα ήταν η συμβουλή σου? Πιστεύεις ότι το βίντεο θα έχει βγει πριν τις πανελλήνιες? Μαλάκα, wow. Θα σου κάποιοι πω. Κάποιοι γελάνε τώρα με αυτό. Και εγώ γελάω, αλλά εντάξει. Μην το κόψεις το μοντάζ αυτό. Θέλω την ημέρα που θα ανέβει να μπει, να το δούμε. Να είναι Αύγουστος. Να είναι εκεί Σεπτέμβριος, Οκτώβριος. Έτσι, έτσι, μπράβο. Χωρίς να θέλω να με πάρετε σαν παράδειγμα, έτσι. Εγώ πανελλήνιες έγραψα 4. Ωραία. Φίλε, σε ξέσχισα. 7,3. Έγραψα 4. Το μόνο μάθημα που έγραψα πάνω από τη βάση ήταν η έκθεση. 14 έκθεση εγώ. Παρ' όλα αυτά, από τη Δευτέρα γυμνασίου είχα πει στους γονείς μου: κοιτάξτε, αν δεν πρόκειται να πάω ούτε πανεπιστήμιο ή τίποτα. Ο μόνος λόγος που έγραψα πανελλήνιες ήταν γιατί πήγαινα σε γενικό λύκειο και σου ανέβαζαν τους βαθμούς για να πάρω απολυτήριο λυκείο. Γιατί δεν πρόκειται να μου το έδιναν για κανένα λόγο. Γιατί ξέρεις, σου ανεβάζουν τους βαθμούς σε αυτά που δεν δίνεις βάση. Ναι. Από εκεί πέρα δούλευα από τα 14 εστίαση, έμαθα από νωρίς πώς βγαίνουν τα λεφτά και οπότε ήξερα και τι θέλω να κάνω, κατάλαβες, ότι ήξερα ότι δεν θέλω να πάω πανεπιστήμιο. Τώρα, άμα ο στόχος σου είναι να γίνεις δικηγόρος ή γιατρός και όντως είναι το όνειρό σου, καλός κακός πρέπει να αγχωθείς και να πας να τα δώσεις όλα για όλα, γιατί αλλιώς δεν πρόκειται να το πετύχεις, έτσι. Άμα ο στόχος όμως είναι να κάνεις κάτι άλλο το οποίο δεν έχει να κάνει με τις σπουδές σου και μπορείς να βγεις ρε φίλε στον εργασιακό χώρο χωρίς να χρειάζεται να έχεις το χαρτί, γιατί η μεγαλύτερη μαγιά είναι να έχεις την εμπειρία. Το κανένα χαρτί δεν πρόκειται να σου μάθει πώς να βγάζεις λεφτά σε ένα χώρο. Τότε, τι άμα δεν περάσεις. Τι σε έκανε να ξεκινήσεις και να πεις θα πάω 100% YouTube? Τι ήταν αυτό? Μου άρεσε ρε φίλε. Αυτό τι σχέση έχει με την ερώτηση που με έκανες? Τι συμβουλή θα δώσεις? Είναι το επόμενο βήμα ρε παιδί μου. Ότι αυτός που δεν θέλει να διαβάσει και να σκιστεί και να μπει πανεπιστήμιο, ναι. Τι ήταν αυτό που όθησε εσένα να κάνεις το δικό σου κομμάτι στο 100%? Ρε φίλε, έβλεπα πώς ζουν YouTubers στο εξωτερικό και έλεγα θέλω και εγώ να κάνω τέτοια ζωή. Δηλαδή τώρα έβλεπα έναν τυπά ο οποίος έχει αγγλικό κανάλι. Και ρε φίλε, κάθε μήνα ήταν σε διαφορετική χώρα και έκανε απλά vlogs. Λέω, μα δες εδώ τι κάνει ο άλλος, λέω ρε φίλε. Ταξιδεύει και απλά βγάζει τη ζωή του με μια κάμερα και ζει από αυτό. Φίλε, είχα στιγμές στη σεζόν όταν ήμουν που είχα ξεκινήσει το YouTube και είχα τα βίντεο μου έπαιρναν 50 views, ξέρω εγώ, 100 views. Που μπρο, το σκεφτόμουν από μέσα μου και έλεγα, φαντάζεσαι, ρε, πρέπει να μπορώ και εγώ να κάνω ταξίδι έτσι κάθε μήνα και να ζω από αυτό. Φαντάζεσαι και με έπαιρναν τρίχιαζα. Ναι. Αν θα τσακωθείς με τη Βασιλική, μετά μπορείς να είσαι αποδοτικός σε αυτό που κάνεις? Δεν τσακώνομαι με τη Βασιλική, ρε φίλε. Έχει ξέρεις. Καθόλου τοξικότητα η σχέση? Όχι, σας. Καθόλου, δόξα τω Θεώ, ρε φίλε. Ζήλια? Όχι, καθόλου. Άρα γι' αυτό και μπορείς και είσαι. Ναι, 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 ναι.
μένεις σε δικό σου σπίτι, η Βασιλική έρχεται, κοιμάται στο δικό σου. Από ναι, τι... και αντίστοιχα το ίδιο πάω και εγώ κατάλαβες. Στο δικό σου. Πολύ απλή κοπέλα, μου πεις γνωριστήκατε μέσω ενός voice-over που είχε βάλει τη δική σου. Ναι, 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 στο TikTok. Ένα κοτόπουλο. Ναι. Έφτιαχνε κοτόπουλο, όχι πάνω από ένα κοτόπουλο. Εντάξει, καλά, κατάλαβες το σκηνικό. Ναι, λόγω παίγνω κοτσιάλης. Πώς νιώθεις που δεν κάνεις τόσο γυμναστηριακό content, λέει ο Ρωμανός. Ο λόγος που δεν βλέπεις γυμναστηριακό content από μένα είναι γιατί όλο μου το focus είναι 100% στα βίντεο και στο YouTube και ουσιαστικά χρησιμοποιώ τη γυμναστική σαν ο ελεύθερος μου χρόνος που ξεφεύγω από τη δουλειά, κατάλαβες. Δηλαδή είναι. Δεν θέλω ούτε story, που βγάζω story, αλλά γενικά δεν θέλω να έχω κινητό πάνω μου, δεν θέλω να απαντάω μηνύματα κινητό, δεν θέλω να βλέπω social. Είναι η μία-μία μισή ώρα που έχω για τον εαυτό μου και δεν θέλω, ρε φίλε, ούτε content να βγάζω εκεί πέρα, ούτε τίποτα, κατάλαβες. Πάμε λίγο τοξική ερώτηση. Πώς νιώθεις που ο Dream, ο Greek, ο Dream, α, έτσι όπως το έχει γράψει, πώς νιώθεις που ο Dream Greek, ο Σλίδης και ο Βαλάκος είναι πιο γραμμωμένος, πιο γραμμωμένοι από εσένα. Πονάς, λέει ο Ηλίας κατ' ο Παύλα και η ΕΣ. Ηλία, αλήθεια για να σου το πω έτσι, όμορφα και κόσμια, δεν μπορούσε να είναι στα πάρια μου, φίλε. Αλήθεια σου λέω, δεν με νοιάζει, όχι στο να μου δαχτυλάκι δεν με νοιάζει, ρε φίλε, δεν μου έχει περάσει καν το μυαλό, δηλαδή. Ναι, ναι. Μεγαλύτερη κλεψιά που έχεις κάνει ποτέ? Τι να σου πω, ρε φίλε, έχω καβατζώσει ρούχα από μαγαζί. Δίσκολη μπλούζα, 100 πλάς ευρώ. Okay. Στο Ζάρα είχα πει άλλο μαγαζί. Στο ναι, ναι, αυτό θυμάμαι, Ζάρα και λέω τώρα. Ναι, ναι. Okay. Ρε μαλακά, πες να με κάνω καμιά μαλακιά από το Ζάρα από αυτό. Πότε σκοπεύεις να αγοράσεις ένα καλό αυτοκίνητο, ρωτάει ο. Ήμουν πολύ της άποψης, ρε φίλε, ότι ήθελα να πάρω Tesla. Η αλήθεια είναι Model 3. Όταν θα έφτανα π.χ. net worth πάνω από μισό μύριο. Παρ' όλα αυτά, από ό,τι πήγα Ντουμπάι και οδήγησα τη Lamborghini, νομίζω ότι θα πάω κατευθείαν για Λάμπο. Οκ. Okay. Έρχεται η Δούκησα νομικού. Ναι. Και σου ζητάει να κάνετε κάτι. Ενώ είμαι με τη Βασιλική. Ενώ είσαι με τη Βασιλική. Μαλάκα, έχει φάει πιστόλι χθες. Η Βασιλική. Η Δούκησα. Για οποιαδήποτε γυναίκα στον πλανήτη. Για οποιαδήποτε γυναίκα, στον πλανήτη. Ναι. Οκ. Okay. Ακόμα και αν σου λέγε σχέση η Δούκησα. Όλα. Και άμα σε προδώσει κάποτε η Βασιλική, πώς το χτίσατε αυτό μεταξύ σας? Άμα με προδώσει κάποτε η Βασιλική, καλά να πάθει, φίλε. Χέρλος. Σωστός. Fuck, marry, kill, δώρα. Ναι. Γκούγκου. Ναι. Σιντερέλα. Σιντερέλα. Εντάξει, πολύ εύκολο. Kill, Σιντερέλα. Kill, Σιντερέλα. Ναι, ρε φίλε, γιατί με την Γκούγκου και την δώρα π.χ. δεν ξέρω ούτε πρώην σε τίποτα. Το ρίχνω, τον ξέρω π.χ. από γειτονιά, κατάλαβες. Okay. Και έχουν και παιδί, μόνο από άποψη σεβασμού. Ωραία. Kill, Σιντερέλα. Πολύ εύκολο. Kill, Σιντερέλα, ξέρω εγώ, ρε φίλε. Kiss, Γκούγκου, Μέρι, δώρα. Οκ. Kiss, Γκούγκου, Μέρι, δώρα. Ναι. Εντάξει, ναι, με το Μέρι παίρνεις όλο το πακέτο. Ναι. Ποιον παρουσιαστή από την τηλεόραση συχαίνεσαι? Ευαγγελάτος. Γενικά τηλεόραση δεν έχω καν σπίτι μου, παιδιά. Αειδιάζομαι όλους γενικά. Είναι, αφού είναι στημένα, πληρωμένα, σκάμ. Δεν έχει, ρε μπρο. Ποιος είναι ο τελειωτικός σου στόχος που θες να φτάσεις για να πεις είμαι οκ? Okay. Δεν υπάρχει αυτό, ρε φίλε. Είμαι, πώς να σου το εξηγήσω, και οι περισσότεροι άνθρωποι νομίζω που κινούνται με το ίδιο mindset που κινούμαι εγώ. Δεν έχει ταβάνι αυτό, ρε φίλε. Πετυχαίνεις ένα στόχο, πας στον επόμενο. Απλά βάζεις συνέχεια πιο δυνατό, πιο μεγάλο και πιο μεγάλο και πιο μεγάλο. Πώς ήταν η περιπέτεια με τον εκατομμυριούχο, με ρωτάνε? Πολύ ωραία, ρε φίλε. Έχεις φοβηθεί λίγο το βίντεο και έχεις γράψει αν. Το είχα φοβηθεί γιατί υπάρχει μεγάλο controversy στο όνομά του, ρε φίλε. Τον κράζουν πάρα πολύ και εντάξει. Πολλοί τον κράζουν γιατί ο τρόπος με τον οποίο διαχειρίζει τα social media δεν ήταν και τόσο καλός. Τώρα το είπα κάποια πράγματα και βλέπω ότι τα έχει βάλει όντως. Δεν ξέρω τι κάνει τώρα με στη λέσχη του. Δεν είμαι μέσα για να σου πω αν κάνει καλή δουλειά ή όχι. Αλλά τα λεφτά που λέει ότι έχει, τα έχει. Και τη ζωή που σου δείχνει ότι κάνει, την κάνει όντως. Πρέπει να σκοτώσεις έναν. Να πάρεις την ιδέα του άλλου και να την εκπληρώσεις με τον τρίτο. Sneak, Hawk, Light. Σκοτώνω Sneak, κλέβω την ιδέα του Light. Γιατί από τους τρεις για μένα είναι ο πιο πετυχημένος, οπότε θα έχει και τις καλύτερες ιδέες. Ναι. Και τη φτιάχνω με το Hawk, γιατί από τους τρεις μου φαίνεται το άτομο που θα μπορούσα να συνεργαστώ πιο εύκολα μαζί. Πιο διαχειρίσιμος. Ναι, πιο διαχειρίσιμος ακριβώς. Εγώ είμαι και πολύ τέτοιος, ρε φίλε. Πολύ ισχυρογνώμων, κατάλαβες. Με το Light π.χ. δεν θα μπορούσα να συνεργαστώ σε άποψη partner, κατάλαβες. Okay. Γιατί και αυτός πιστεύω ότι είναι έτσι, από ότι αυτό μου βγάζει δηλαδή. Είπες partner και μου γράψανε πως δεν έχεις κάνει κάποια επιχειρηματική κίνηση με φαγητό. Το αλάτι. Εντάξει. Πως και δεν έχεις κάνει μία κίνηση? Κίνηση όταν λες? Να ανοίξεις ένα μπεργκεράδικο, να ανοίξεις ένα κάτι, να πατάτε. Έχω προτάσεις, είναι η αλήθεια. Το θέμα είναι ότι για να γίνει κάτι τέτοιο θα πρέπει να φάει χρόνο μου, κατάλαβες. Τον οποίο εγώ αυτή τη στιγμή δεν έχω να διαθέσω. Θέλω να τον σπαταλήσεις για συγκεκριμένα project. Μόνο στο YouTube, ναι, ναι. Okay. Μόνο στο YouTube. Πες μου γνώμη για ορεινή μέλισσα.
Εντάξει, τον Μπάμπη τον έχω γνωρίσει κιόλας από κοντά. Είναι πολύ καλό παιδί. Τώρα βέβαια το κόντεν το έχει κουράσει πολύ. Μάλαμα. Ναι, είναι πολύ καλό παιδί. Είναι λίγο πονηρούλης βέβαια. Αρχικά, ναι, να ξέρεις ότι ο τύπος είναι πανέξυπνος, ρε φίλε. Ότι άμα είσαι γύρω του και τον πάρεις με τις μετρητής από αυτό που σου βγάζει στο βίντεο, σε έχει πάρει πρέφα χθες, να ξέρεις. Γάτα είναι το παιδί. Δεν εκμεταλλεύεται σίγουρα τα νούμερα τα οποία χτυπάει όσον αφορά το οικονομικό. Δεν τον νοιάζει κιόλας, δηλαδή είναι πολύ απλός τύπος σε φάση. Μπορείς να κρατήσεις μόνο δύο YouTuber από όλο το ελληνικό community. Ναι. Τους άλλους τους σκοτώνεις. Οκ, Μάνος και εγώ. Όχι, εσύ και άλλους δύο. Α, okay. Ποιους και γιατί. Ναι. Μάνος, γιατί κάνει το καλύτερο content. Ωραία. Με διαφορά κιόλας. Γιανούμπα, ρε φίλε, Γιανούμπα. Γιανούμπα, Γιανούμπα, Γιανούμπα. Με ποιον TikToker θα ήθελες οπωσδήποτε να παίξεις πουνιές, αν σου λέγανε ότι πρέπει με έναν να παίξεις πουνιές. Γιατί έτσι πρέπει. Γιατί αλλιώς χάνει τη ζωή της η Μέλανη. Κωνσταντίνο Μανουήλ. Και έχεις κάνει πολεμικές τέχνες μικρός, ε. Έκανα πυγμαχία, ναι. Πυγμαχία. Αλλά δεν είναι τώρα να πω στο ring π.χ. με τον Βαλάκο, κατάλαβες. Όχι, ναι, εντάξει. Με Μανουήλ. Με χίλια. Με χίλια. Όχι, άμα έπρεπε ο Ισόν και καλά για να μην πεθάνει η Μέλανη. Ναι, όχι, εντάξει, εντάξει. Εντάξει, για τη Μέλανη. Θέλω να βαθμολογήσουμε καμία TikToker. Το ένα ομορφιά το 10, ή το content. Ομορφιά. Τα ομορφιά. Ποιο content, μα δεν υπάρχει content. Το ξέρω γι' αυτό. Δεν υπάρχει για content. Γι' αυτό το λέω. Μαρσό. Ποια είναι αυτή. Σε ομορφιά. Τα έκανα πα. Έλα, πάμε. Αυτό, σε ναι, ναι. Άρα πα. Ναι, ναι, ναι. Αλλά 7 στα 10. Αναστασία. Την Αναστασία την ακολουθώ στο TikTok και με γράφει. Σπας. Σμάς. Σμάς. Οκ. Κατσαφάδου. Πας. Πας. Η κουμπάρα μου Ήρυδα. Σμάς. Γιατί αρέσει όλους. Πολύ όμορφη. Και είναι, περίμενε, είναι και σκήνη, να ξέρεις. Σμάς χθες. Περίμενε, σου και πιο σκήνη. Είναι σκήνη. Μπρο, είναι ακριβώς το γούστο μου όμως, έτσι. Okay. Με μικρό στήθος. Ναι, 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 ναι. Ήρυδα, τι θα γίνει, ρε Ήρυδα. Όπου σε πάμε. Για μένα η Βασιλική είναι πιο ωραία. Εντάξει, οκ. Ειδικά τώρα που έκανε το καρέ το μάτι. Ναι. Λοιπόν, Ευελίνα που έχει ταξιδέψει, αυτή εδώ. Τι είναι αυτή. Πάμε να δούμε πόσο κοστίζει στην Ταϊλάνδη, το να σου δώσουν κουνιά. Πας. Πάμε να δούμε στην Ταϊλάνδη. Πάμε. Ανδρομάχη, εντάξει, είναι TikTok, είναι τραγουδίστρια. Εσμά. Η μόνη που είναι το γούστο μου σωματεία και τέτοια και θα έκανα πα είναι η Φουρέιρα, ρε μάλακα. Αθηνά Βατικανού. Δεν την ξέρω πια. Σμά. Δεν την ξέρω. Μανουέλα. Θα πρέπει να την ξέρω. Μανουέλα την ξέρω, ρε φίλε. Είχα μιλήσει κιόλας. Θυμάμαι ότι όταν ήμουν ελεύθερος μου έβγαζε κάτι έτσι ωραίο. Σμάς θα έλεγα. Σμάς. Ναι. Μαρικέλη. Σμάς, εντάξει, σμάς. Όχι, ναι. Σμάς. Ταραμπάνκο. Ποια είναι αυτή. Σμάς. Πολύ όμορφη. Βίκυ Κάβουρα. Ποια είναι αυτή, ρε. Μαλάκα δεν ξέρω καμία άλλη. Σμάς. Πο, πίτι, παγούδι. Νομίζω πάστα πήγαινε εδώ, φίλε. Κωνσταντίβα. Δείξτε μου, δεν την ξέρω. Δεν μου αρέσει πολύ το πάλι, πας να βρείτε. Τούνι, σμάς ο πας. Τούνι μόνο που είναι τούνι ρε φίλε, όπως και για τη Φουρέιρα που θα έκανα πας, έτσι για την τούνι θα έκανα σμάς, αν και δεν είναι το γούστο μου, κατάλαβες, δεν ξέρω, μου βγάζει έτσι κάτι για... Οκ. Okay. Ναι. Μπίτσιου, τι σου λέω τώρα. Μπίτσιου την ξέρω, την ξέρω τη Μαρία. Είναι 18 πλάς, ρε μαλάκα αυτή. Σμάς θα έκανα, αλλά είναι 15 χρονών από το 2011. Άμα είναι 18 πλάσ μας, άμα ναι, δεν είναι, ναι, άμα δεν είναι όταν δεν θα γίνει. Ναι, όταν θα γίνει. Α, σμάς. Ναι. Εντάξει. Γκούγκου. Σμάς. Σμάς. Επειδή σκήνη, ναι. Όσες είναι γενικά αδύνατες, μπρο... Φέρε. Ναι, ναι. Φέρνε με το κιλό. Ναι, ναι. Αδύνατες και λίγο όμορφο πρόσωπο να έχουν, δεν χρειάζεται να είναι η θεά. Καλονή, κατάλαβες. Περισσότερες... Ας τη σπείρω χάρος. Ναι, πραγματικά. Μαλάκα, από αυτές που με έδειξες, ξέρω εγώ, δεν ξέρω το 80% δεν ήξερα. Πόσες σχέσεις είχες πριν την... Μαζί με τη Βασιλική 4. Και έχεις κάνει κάτι με 19. Έχω πάει με 19, ναι. Πού πάμε τώρα. Πάμε να πάρουμε τους άλλους. Πάμε στο σπίτι να πάρουμε τους άλλους δύο, τον κάμεραμάν μου και τον Ηλία που είναι το guest μου για αυτή την κατακραυγή και να έχω και παρεούλα. Για να πάμε στο μαγαζί της μητέρας του, παιδιά. Έχω και τα μηνύματα να τα δείξω από την προηγούμενη φορά που ήρθα Θεσσαλονίκη. Όταν έρχομαι Θεσσαλονίκη, θέλω οπωσδήποτε να φάω σε αυτό το μαγαζί. Είναι ένα πολύ ιδιαίτερο μαγαζί. Έχει κοπές, έχει πολύ ιδιαίτερα πιάτα. Πολύ καλός, ωραίος χώρος. Ακριβό θα έλεγα γενικά. Όχι ακριβό ότι. Α, νουσρέτ. Δεν είναι το ταβερνάκι που θα φας σαλάτα είναι με 6 ευρώ. Με κοπές. Είναι εστιατόριο με κοπές. Μπράβο. Τι
είναι αυτό που σε εκνευρίζει πιο πολύ στον Γκρις. Ωραία, κάνουμε βίντεο μαζί για το δικό του. Με βάζει να πω ακριβώς πώς θέλει να πω το κάθε τι. Και εγώ έχω δυσλεξία. Δεν μπορώ ούτε να το θυμάμαι και κάποιος φως με βάζει και κάτι δύσκολο. Δεν μπορώ να τις προφέρω. Μπουρδουκλώνουμε. Κάνουμε 20 λεπτά για να πω μια φράση. Όντως 20 λεπτά, δεν σου κάνω λάκα. Ναι. Ναι, αλλά έχει φωτιά. Θέλει στην αρχή βγάζει μια πολύ περίεργη γεύση και ο σωτρός είναι πολύ μεστό. Πόσο? 9,1. Αυτός. Ο Δημήτρης ο Καρέτζος που λέει ήταν πολύ μεγάλος Έλληνας αθλητής του bowling και έχει πεθάνει εδώ και αρκετά χρόνια και κάνει τουρνουάες μνήμην. Το έχω παίξει αυτή τη τουρνουά. Τρομερό. Σαν να παίζεις bowling εσύ, δεν είναι. Δες τώρα strike. Έχω πάρει λεφτά εγώ στο, μην τα γράψεις αυτά. Έχω πάρει λεφτά εγώ στο bowling. Ναι, στη ζωή σου. Είδες πως απαθανάτησα το bowling. Ναι. Κάπου εδώ να ευχαριστήσω τον Γκρις που δέχτηκε την πρόσκληση στο κανάλι μου. Με τα χαράς. Να του ευχηθώ πολύ καλύτερη συνέχεια σε ό,τι κάνει. Δύο αναθόσπαρτο με την Φιλενάδα. Έτσι, και δύο παιδάκια. Δύο. Αν να πω κάτι στον κόσμο που είδε το βίντεο. Ναι. Αρχικά έχω μάθει τι έχει πει ο Κόγιας ακριβώς. Πάει και ο Κόγιας. Ναι. Λοιπόν, θέλω να κάνετε like και subscribe, καλά το πάει. Ναι, για να μην έρθουν από τα σπίτια τους. Λοιπόν, παιδιά, μην το κουράσουμε άλλο. Subscribe στο κανάλι μου, subscribe στο κανάλι του Χρήστου. Follow στο προφίλ μου, follow στο προφίλ του Χρήστου. Καμπανάκια, ιστορίες και τα μελέ. Και ελπίζω αυτό που είπαμε να γίνει πραγματικότητα για να έρθει κάτι πολύ δυνατό. Δεν μιλάω για παιδιά, μην αγχώνεσαι. Φιλιά.